Θα λένε τα όρια και οι πλαγιές, και από όπου κι αν διαβαίνει. Και ό,τι λουλού τρυφερό που βρίσκει στον δρόμο το μαραίνει. Κλαίει ο Παρθένος που έγινε, σκοτάδι εκείνη η μέρα. Μα είναι ο Χριστός θεάνθρωπος και η Παναγιά μητέρα. Ξάφνου ακούει πιο κάτω μια φωνή που την ερημιά ταράγει. Ω, τι φωνή λυπητερή, ποια είναι, γιατί φωνάζει, γιατί στενάζει. Ποια σαν και με αλυπονή και μυριολόγια λέγει για του παιδιού της το χαμό και άλλη μάνα κλαίει. Να μια μάνα κάθεται εκεί στην άλλη άκρη και παρηγόρε τα σρινή και εκείνη μαύρο δάκρυ. Και εκείνη σαν την Παναγιά το γιο της έχει χάσει και δεν μπορεί η άμυρη στιγμή να τον ξεχάσει. Η Παναγιά μες τον Χριστό τον είδε σταυρωμένο, μα εκείνη δε το γιο της σε δέντρο κρεμασμένο. Ω, πόσο κλαίει το πλάμα της δεν συγκινεί κανένα, αισθάνεται τον πόνο της η Παναγιά Παρθένα. Ακούει τον μυριολόγη της και πάει να τη γνωρίσει, λίγα λόγια αγάπης να της πει να την παρηγορήσει. Έλε της λέει πάντρι, πρέπει να ξαφωστάσεις, πά μαζί στο σπίτι μου τη νύχτα να περάσεις. Εκεί και δυο τον πόνο μας, το μητρικό να πούμε, να σμίξουμε τα δάκρυα και να προσευχηθούμε. Αυτά είπε η Δέσποινα στη δύστυχη τη μάνα, ω, τι έσπλαχνε η Παναγιά και ξεκινούν αντάμα. Η μια στις άλλες το πλευρό, σκυφτές συλλογισμένες, οι δυο μητέρες περπατούν αδελφογκαλιασμένες. Γιατί ο Χριστός μας σήμερα στο Γολγοθά κρεμάται και έδωσε τέτοια εντολή αλλήλους να αγαπάτε.